Ελλάδα δεν τους θελήσει θεσμούς. Θεσμούς έχουν. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν λειτουργούν. Και βέβαια όλοι οι θεσμοί καθιερώθηκαν σταδιακά πρώτης κρίσης, όταν η χώρα τέλους υπό ομαλές κανονικές συνθήκες και διατηρούσε την κανονιστική ισχύ και αυτοδυναμία. Γιατί κατά τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι η νομοθετική λειτουργία δέχεται ισχυρά και καθοριστικά κλίματα, ακροβατώντας συχνά στα όρια του συντάγματος, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις τα παραβιάζει, γιατί θεσπίζει διατάξεις και σημαντικά νομοθετήματα, τα οποία σε καμία περίπτωση, όταν υπερβαίνουν τα συντάγματα όρια, δεν απηγούν την εξέλιξη των κοινωνικών αναγκών, αλλά απέναντίας αντιστρατεύονται τόσο τα συμφέροντα, όσο και πολλές φορές την πάνδυνη λαϊκή βούληση. Αυτό συνέβη πρόσφατα με το ασφαλιστικό, όπου δεν έχει συνέχεια ακόμα, είναι συγκρονισμένη η ελληνική κοινωνία. Λίγο παλαιότερα με τον κώδικα του πολιτικής οικονομίας, όπου είχε εκφράσει την έντονη αντίθεση σύστομος ο πολιτικός κόσμος, παλαιότερα με τις πράξεις του πολιτικού περιεχομένου, τα μνημόνια κλπ. Ένας από τους σημαντικούς θεσμούς, τους τελευταίους που δεσμίστηκαν, με τον λεγόμενο νόμο Περιφέρεια του 1952 του 10, είναι βεβαιότατα και ο θεσμός που αποτελεί αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης, ο θεσμός του συμπαραστάτη, του δημότητα και της επιχείρησης, ο οποίος θεσμός έχει ως προορισμό ουσιαστικά την διευκόλυνση στην επίλυση των προβλημάτων μεταξύ δημοτών και επιχειρήσεων και του Δήμου, καθώς επίσης και των υπηρεσιών του, των δημοτικών επιχειρήσεων κλπ. Είναι ευτυχή συγκυρία που ο θεσμός αυτός καταξιώθηκε στο Δήμο Κοζάνης για πρώτη φορά τόσο από πλευράς οργάνωσης και λειτουργίας, δεδομένων των σοβαρών δυσκολιών που υπήρχαν λόγω έλλειψης θετικής εμπειρίας, όσο και περισσότερο όσον αφορά στο ότι επιλύθηκε πολλών σημαντικών υποθέσεων, αν θυμάμαι καλά περί της 29 κατά το έτος 2015, πολλές από τα οποία βρήκαν μια σωστή επίλυση. Τον θεσμό αυτό θα τον αναπτύξω σήμερα δύο εξαίρετοι συμμετές με περισσοτομένες εξηγήσεις, ο εφέτης κύριος Απόστολος Δίκουρας, ευδοκίμως υπηρετών στα δικαστήρια της Κοζάνης, ως εφέτης σήμερα και παλαιότερα ως πρόεδρος του ΚΟΤΚΟΝ και η εκλεκτή συνάδελφος κ. Κατερίνη Τσιλοπάτα. Είμαι βέβαιος ότι με τις εξηγήσεις τους θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα και βαθύτερα τον θεσμό αυτό.